αρνός. Μία άσκηση πάνω σε πρόβλημα συντομότερης διαδρομής. Για λόγους εύκολης παρακολούθησης αυτού μαθήματος, έχουμε σπάσει τη λύση σε δύο κομμάτια. Έτσι. Αυτό το κομμάτι τώρα που παρακολουθούμε είναι το πρώτο μέρος της λύσης αυτής της άσκησης. Λοιπόν, πρώτο προχωρήσουμε παιδιά να διαβάσουμε την εκφώνηση. Πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τι σημαίνει πρόβλημα σύντομης διαδρομής. Είναι ένα πρόβλημα όπου οποιαδήποτε απόσταση την υπολογίζουμε με βάση την αφετηρία και η εκφώνηση της άσκησης περιέχει τέτοιες λέξεις κλειδιά ώστε έστω και να μην μας λέει η άσκηση ότι έχουμε ένα πρόβλημα σύντομη διαδρομής καταλαβαίνουμε από τα συμφραζόμενα ότι μας ενδιαφέρουν οι αποστάσεις από την αφετηρία παιδιά Εντάξει. πάμε να διαβάσουμε την άσκηση και θα καταλάβετε λέει Καθημερινά ο διοκτήτης μιας μικρής αλυσίδας σούπερ μάρκετ ξεκινά από το κτίριο που βρίσκονται τα γραφεία της επιχείρησης. Τα κεντρικά. Τα κεντρικά γραφεία. Η αφετηρία. Προκειμένου να επισκεφτεί και να ελέξει ένα από τα τέσσερα σούπερ που διαθέτει. Στο παρακάτω δίκτυο, θα δούμε το δίκτυο στην επόμενη διαφάνεια, ο κόμβος 1 είναι οι εγκαταστάσεις. Τα κεντρικά. Η κόμβη 2, 3, 4, 5 είναι τα τέσσερα σούπερ μάρκετ. Οι ακμές του δικτύου είναι οι διαδρομές και η αριθμή που είναι πάνω στις ακμές είναι ο χρόνος της διαδρομής σε λεπτά. Πάμε να δούμε το διάγραμμα αυτό. Εδώ, παιδιά, είναι τα κεντρικά της επιχείρησης, έτσι. Τα κεντρικά. Η αφετηρία μου, το 1. Η άλλη, η κόμβη, όπως τους λέμε, η κόμβη, ο κόμβος 2, ο κόμβος 3 ο κόμβος 4 και ο κόμβος 5 είναι τα τέσσερα σούπερ μάρκετ που θέλει να επισκεφτεί ο ιδιοκτήτης. Αυτά εδώ τα μονοπάτια που βλέπουμε από το 1 στο 2, από το 2 στο 4 ή από το 4 στο 2, έτσι. Μπορούμε να πάμε όπως θέλουμε. Δεν έχουμε κάποιο βελάκι να πούμε ότι μπορώ να πάω μόνο από το 2 στο 4 και δεν μπορώ να γυρίσω και πίσω. Δεν έχω βελάκι να μου προκαθορίζει από πού ξεκινάω και πού τελειώνω, άρα μπορώ να κινηθώ όπως εγώ θέλω. Λοιπόν, αυτές, παιδιά, είναι οι διαδρομές. Από το 1 να πάω στο 3 ή από το 3 στο 1, από το 5 να πάω στο 3 ή από το 3 στο 5 κτλ. Η αριθμοί που είναι πάνω σε αυτές τις γραμμές, αυτή εδώ η αριθμή, παιδιά, είναι πόσα χιλιόμετρα κάνω για να πάω από το 4, για παράδειγμα, στο 5. Πόσα χιλιόμετρα κάνω, 12 από το 2 για να πάω στο 5. Πόσα χιλιόμετρα, 55. Εντάξει. Αυτό, παιδιά, είναι όπως λέμε ένα δίκτυο. Ένα δίκτυο. Και λέει τώρα η άσκησή μας, παιδιά, το εξή. Λέει, με βάση τα στοιχεία αυτά, λέει, τι να κάνουμε. Να εφαρμόσουμε την κατάλληλη τεχνική δικτυωτή ανάλυση προκειμένου να βρεθούν οι συντομότερε διαδρομέ, σύντομη διαδρομή. Εδώ μα το λέει. Θα μπορούσε και να μην μα το λέει από τα γραφεία, από τα γραφεία, παιδιά, από τα κεντρικά, από την αφετηρία. Ποια είναι η σύντομη διαδρομή από τα γραφεία της επιχείρησης σε καθένα από τα σούπερ μάρκετ. Η τεχνική που θα επιλεγεί πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια, να περιγραφεί με σαφήνεια και η διαδικασία επίλυσης να περιγραφεί επαρκώς. Μάλιστα. Λοιπόν. Οπότε, παιδιά, εμείς θέλουμε ποια είναι η συντομότερη διαδρομή για να πάω από τα κεντρικά σε κάθε ένα από τα παρατήματα του σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι, παιδιά, για να λύσουμε μια τέτοια άσκηση. Υπάρχει ο επίσημο και ο ανεπίσημο. Και οι δύο τρόποι είναι ισοδύναμοι. Ο επίσημο τρόπο χρησιμοποιεί πινακάκι. Ο ανεπίσημο τρόπο χρησιμοποιεί λόγια. Εντάξει. Εμεί αυτό το πρόβλημα και τα επόμενα προβλήματα θα τα λύνουμε πότε με τον ένα τρόπο και πότε με τον άλλον, για να εμπλεκόμαστε και με του δύο τρόπου λύση. Απλά στον επίσημο τρόπο κάνω πινακάκι και γλιτώνω να γράφω έκθεση, ενώ στο δεύτερο τρόπο που δεν κάνω πινακάκι αναγκαστικά θα γράψω έκθεση, θα γράψω κάποια λογάκια παραπάνω. Λοιπόν, αρχικά παιδιά εγώ τι έχω. Αρχικά ξεκινάω από την αφετηρία 1. Άρα πώς σκέφτομαι. Αρχικά εμείς είμαστε στην αφετηρία. Δηλαδή παιδιά όπως λέμε είμαστε στον κόμβο 1. Έτσι, κόμβος 1. Φυσικά δεν έχω προλάβει να διανύσω καμία απόσταση. Άρα η απόσταση, αν θέλεις, της αφετηρίας από τον εαυτό της είναι 0. Είπαμε, παιδιά, όλες τις αποστάσεις τις παίρνουμε με βάση την αφετηρία. Ε, η αφετηρία, ο κόμβος 1, απέχει από τον εαυτό της 0, προφανώς. Οπότε, αρχικά, το σύνολο των μόνιμων κόμβων λάμδα είναι μόνο ο κόμβος 1. Εντάξει, στόχος, παιδιά, αυτής της μεθοδολογίας που χρησιμοποιώ είναι ή που να κάνω όλους τους κόμβους μόνιμους και τον 1 και το 2 και το 3 και το 4 και το 5 ή να κάνω μόνο τον προορισμό, τον κόμβο 5. Εντάξει. Λοιπόν, απλά έτσι για να καταλαβαίνουμε λίγο τη διαδικασία πώς πάει. Λοιπόν, πάμε. Οπότε, αρχικά επομένως έχουμε το μόνιμο κόμβο να είναι μόνο το 1. Συνεχίζουμε. Άμα εγώ προχωρήσω λίγο ακόμα και αυτό το πρώτο βήμα που κάνω συνηθίζω να το λέω ως πρώτη επανάληψη. Αν προχωρήσω λίγο παραπέρα, τι θα κάνω. Εδώ πάω παιδιά όπως είπαμε και σχεδιάζω ένα πινακάκι για να γλιτώσω να γράφω έκθεση. Αυτό το πινακάκι αποτελείται από τις εξή στήλε. Σύνολο των μονίμων κόμβων. Μόνιμος κόμβος, παιδιά, ποιος κόμβος είναι. Ο κόμβος όπου για να φτάσω σε αυτόν από την αφετηρία κάνω τα λιγότερα χιλιόμετρα, η συντομότερη απόσταση. Αυτός ο κόμβος που φτάνω σε αυτόν από την αφετηρία κάνοντας τα λιγότερα χιλιόμετρα είναι ένας μόνιμος κόμβος. Λοιπόν, δεύτερη στήλη είναι η ακμή, το μονοπάτι δηλαδή αυτό σημαίνει ακμή, άμεσα συνδεδεμένου κόμβου. Θα δούμε όλα αυτά, παιδιά, τι σημαίνουν. Το τρίτο είναι το προσωρινό μήκος της διαδρομής που ακολουθώ. Αυτές, παιδιά, είναι στάνταρ στήλες, έτσι, στάνταρ ονόματα. Προσωρινό μήκος διαδρομής. Αμέσως η επόμενη στήλη είναι ο λιμένος κόμβος. Κάθε φορά, παιδιά, θα απελευθερώνεται και ένας κόμβος. Θα λύνεται και αυτομάτως θα γίνεται μόνιμος. Στόχος μου είναι να τους λύσω όλους ή αν όχι όλους, μόνο τον προορισμό μου. Και τέλος είναι το συνολικό μήκος ελάχιστης διαδομής. Λοιπόν, πάμε να δούμε επομένως πώς θα συμπληρώσω τον πίνακα σε αυτή την άσκηση. Συμβουλή, παιδιά, η στήλη που θα ξεκινήσω πρώτα, πάντα είναι αυτή εδώ, η ακμή. Αυτή ξεκλειδώνει και όλε τι υπόλοιπε στήλε. Η στήλη που συμπληρώνεται τελευταία είναι αυτή. Το σύνολο των μόνιμων κόμβων. Λοιπόν, αρχικά εγώ στη ζωή μου έχω ω μόνιμο κόμβο μόνο τον ένα. Για να κοιτάξω ο κόμβο ένα. Με ποιου κόμβου πάει και συνδέεται άμεσα, άμεσα, απευθεία. Ο ένα με ποιου συνδέεται απευθεία. Λοιπόν, ο ένα. Απευθεία ο 1 συνδέεται με τον 2, δηλαδή από το 1 εγώ μπορώ να πάω στον 2, ένα μονοπάτι, και από τον 1 στον 3, έτσι. Πάντα η αφετηρία μου είναι ο 1, έτσι. Πάντα τα μονοπάτια τα παίρνω με βάση την αφετηρία. Άρα τα δύο μονοπάτια που έχω είναι από το 1 να πάω στο 2, το 1, 2, και από το 1 να πάω στο 3. 1, 3. Οπότε πάω εδώ που λέει ακμή και γράφω τα μονοπάτια. 1, 2, 1, 3. Ωραία. Προσωρινό μήκο διαδρομή. Τι μήκο, πόσα χιλιόμετρα διανύω για το πρώτο μονοπάτι από το 1 να πάω στο 2 για να δω. Από το 1 να πάω στο 2 θέλω 30 χιλιόμετρα και από το 1 να πάω στο 3 θέλω 40 χιλιόμετρα. Άρα πάω εδώ και γράφω 30 χιλιόμετρα για το 1-2 και 40 χιλιόμετρα για το 1-3. Ποιο από όλα αυτά είναι το μικρότερο, παιδιά. Εμεί έχουμε ένα πρόβλημα σύντομη διαδρομή. Θέλουμε όσο το δυνατόν μικρότερο, λιγότερα χιλιόμετρα. Τα λιγότερα είναι αυτά. 30. Αυτό το 30 αυτομάτως το γράφω εδώ. Και από ποιο ζευγαράκι προέκυψε, παιδιά, αυτό το 30. Από το μονοπάτι 1-2. Εντάξει. Ο 1 ήταν ήδη μόνιμος κόμβος. Να το, μόνιμος. Άρα πρέπει και το ζευγαράκι του το 2 να γίνει και αυτός μόνιμος. Άρα, ο κόμβος που θα απελευθερωθεί και θα γίνει μόνιμος είναι ο 2. Και πώς έφτασα παιδιά, παιδιά στον 2, από τον 1. Από τον 1 δεν πήγα μετά στον 2. Από τον 1 στο 2, άρα γράφω εδώ ένα δίκτυο 1. Ο δίκτυος 1 παιδιά σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι πήγα στον 2 από τον 1. 2, 1. Το γράφω το δίκτυο γιατί θα με διευκολύνει μετά. Άρα το σύνολο των μόνιμων κόμβων ποιο είναι, Εκεί που ήταν παιδιά μόνο ο κόμβος 1, τώρα μπήκε στη ζωή μου και ο 2, στον οποίο έφτασα από τον 1. Τόσο απλό. Η διαδικασία, παιδιά, είναι τη φλωσούρ της. Δεν χρειάζεται να θυμάμαι τίποτα. Κάνω, ξεκινάω την άσκησή μου και όλη η υπόλοιπη έρχεται και δεν είναι μόνη τη. Αφήνω να με πάει η μόνη τη, δεν κάνω τίποτα. Συνεχίζω. Δεύτερη επανάληψη. Θα μου επιτρέψετε να ξαναγράψω τα ίδια, τις ίδιες στήλες, σύνολο μόνιμων κόμβων, το σύνολο των μόνιμων κόμβων. Φυσικά παιδιά, όσο λιγότερο είναι οι κόμβοι, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσω την άσκηση, έτσι. Αν αντί για πέντε για κόμβους έχω 15, καταλαβαίνετε ότι θα πάρει πολύ περισσότερο για να λύσω αυτήν την άσκηση. Δεν είναι όμως δύσκολη. Η δεύτερη στήλη είναι η ακμή του άμεσα συνδεδεμένου κόμβου, Θέλω παιδιά τα μονοπάτια που ξεκινάνε από την αφετηρία, έτσι. Πάντα τα μονοπάτια, τα μήκη του τα υπολογίζω από την αφετηρία. Αυτό κάνει ένα πρόβλημα σύντομη διαδρομή. Τα μονοπάτια τα υπολογίζω με βάση την αφετηρία μου. Μετά, προσωρινό μήκο διαδρομή. Το προσωρινό μήκο διαδρομή. Μετά είναι ο λιμένο κόμβο. Ο κόμβο δηλαδή που θα απελευθερωθεί και θα γίνει και αυτό μόνιμο. Και τέλος είναι το συνολικό μήκος ελάχιστης διαδρομής. Συνολικό μήκος ελάχιστης διαδρομής. Αυτές, παιδιά, είναι πάντα οι στήλες μου, αρκεί να θυμάμαι τι όνομα παίρνει στην κάθε στήλη. Λοιπόν, κλασικά, η πρώτη στήλη που θα συμπληρωθεί πρώτη είναι αυτή. Αυτή εδώ θα συμπληρωθεί τελευταία. Λοιπόν, ακμή άμεσα συνδεδεμένο κόμβο. Η κόμβη που έχω στη ζωή μου είναι ο και ο 2. Μάλιστα. Ο 1. Ποια είναι τα μονοπάτια που ξεκινάνε από τον 1. Κάνε αντιγραφή από τον προηγούμενο πίνακα. Τι είναι. Ο 1, 2 και ο 1, 3. Μάλιστα. Μα τώρα μπήκε στη ζωή μου και ο κόμβος 2. Νάτος, ο 2. Ποια μονοπάτια ξεκινάνε αντίστοιχα με αφετηρία. Ξεκινάνε από τον 2. Ποια άμεσα μονοπάτια. Άμεσα. Ποια άμεσα μονοπάτια ξεκινάνε από τον 2? Λοιπόν, Πάμε λίγο στο σχήμα. 2, 4. Από τον 2 φτάνω στον 4. Ποιο άλλο? Από το 2 φτάνω στον 5. Να το κι άλλο. Από το 2 που άλλο φτάνω στον 3. Άμεσα μονοπάτια. Άμεσα. Από τον 1 φτάνω κατευθείαν στον άλλον. Κατευθείαν. χωρίς δεύτερη σκέψη. Άρα έχω τα μονοπάτια πια. Από το 2 να πάω στον 3. Από τον 2 να πάω στο 4, από τον 2 να πάω στο 5. Θέλω τα μονοπάτια που ξεκινάνε από τον 2. 2, 3, 2, 4, 2, 5. Λοιπόν, τα γράφω. 2, 3, 2, 4, 2, 5. Προσοχή, παιδιά, εδώ θέλω να σταθούμε. Μόλις τα γράψουμε αυτά, δεν μας χρειάζονται όλα αυτά τα μονοπάτια που έχω γράψει. Γιατί? Για κοίτα εδώ. Πριν δεν είχα βρει ότι και ο 1 είναι μόνιμος και ο 2 είναι μόνιμος κόμβος. Δηλαδή και οι δύο είναι μόνιμοι, και ο ένα και ο δύο. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται. Μονοπάτια που περιέχουν δύο μόνιμους κόμβους δεν μου χρειάζονται. Και ο ένα έχει γίνει μόνιμος και ο δύο έχει γίνει μόνιμος. Άρα προφανώς αυτό είναι το συντομότερο μονοπάτι που συνδέει τον 1 και το 2 Σωστά. Ένα μονοπάτι που συνδέει δύο μόνιμους κόμβους είναι το συντομότερο. Άρα δεν χρειάζεται να συμπεριλάβω στην ανάλυση μου αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω. Σβήνω τα μονοπάτια όπου και οι δύο κόμβοι του είναι μόνιμοι. Εδώ και ο ένα και ο δύο είναι μόνιμοι. Άρα το σβήνω. Απλά εγώ το έκανα εδώ λίγο αναλυτικά για να το δούμε. Εμεί φυσικά όταν τα γράφουμε πρέπει να το έχουμε γραμμένο έτσι. Δηλαδή να το έχουμε σβήσει από πριν και να είναι τελικά η τελική του μορφή. Έτσι. Άρα έχουμε ένα-τρία, δύο, τρία, δύο, τέσσερα, δύο, πέντε. Μάλιστα. Ένα-τρία. Ποιο είναι το μήκος του. Κάνε αντιγραφή από τον προηγούμενο πίνακα. 40. 2-3. Πόσο είναι το μήκος. Μην παιδεύεσαι. Τα μονοπάτια τα παίρνω με βάση την αφετηρία μου. Την αφετηρία μου. Τον κόμβο 1. Ωραία. Άρα εδώ εννοείται ότι εννοείται από το 1. Από το 1 πάω στο 3 περνώντα πρώτα από τον 2. Εντάξει. Έστω και να μην το γράφω και να τα αφήνω σκέτο, Εννοείται, παιδιά, ότι σε ένα πρόβλημα σύντομη διαδρομή τα μονοπάτια τα παίρνω από την αφετηρία. Το 1. Ωραία. Πόσο ήθελα για να πάω από το 1 στο 2? Κοίτα από το προηγούμενο πίνακα. Από το 1 για να πάω στο 2. Δεν ήθελε 30. Άρα, 30, μάλιστα, συν. Από το 2. Για να πάω τώρα στο 3. Πόσο θέλω από το 2 για να πάω στο 3. Για να δω λίγο τον πίνακα μου. Από το 2. Για να πάω στον. Με συγχωρείτε, από τον 2 για να πάω στον 3, πόσο θέλω, 68. Άρα πάω και προσθέτω και άλλα 68. Άρα συνολικά μου κάνει 98. Τα μονοπάτια, παιδιά, τα υπολογίζω από την αφετηρία. Άσχετα αν εδώ είναι γραμμένο έτσι. Πάντα από την αφετηρία. Όπως και εδώ, 2, 4. Εννοείται ότι γράφω από το 1, περνάω από το 2 και καταλήγω στο 4. Εντάξει, αλλά για λόγου συντομία δεν το γράφω το 1. Εννοείται ότι τα μονοπάτια τα υπολογίζω από την αφετηρία μου, τον κόμβο 1. Από το 1 για να πάω στο 2 είπαμε πριν ότι θέλω 30. Και από το 2 τώρα για να πάω στο 4, για να δω από τον πίνακα μου, πόσο θέλω από τον 2 για να πάω στο 4. Από το 2 για να πάω στο 4 θέλω 32 χιλιόμετρα. Άρα πάω και γράφω συν 32, οπότε μας κάνει 62. Μάλιστα. Και 2, 5. Από τον 1 για να φτάσω στον 2, από την αφετηρία μου να πάω στον 2, πόσο ήθελα, 30. Και από το 2 για να πάω στο 5, άμα κοιτάξω το σχήμα μου, από το 2 για να πάω στο 5, πόσο ήθελα, 55 χιλιόμετρα. Άρα, παιδιά, συν 55. Άρα, συνολικά μας κάνει 85. Παιδιά, αυτό είναι. Τόσο απλό. Οπότε, τι κάνω τώρα. Κοιτάζω ποιο είναι το μικρότερο. Το μικρότερο από αυτά τα νομεράκια που γράψα: το 40, το 98, το 62, το 85. Το μικρότερο, το συντομότερο είναι το 40. Άρα, πάω εδώ και γράφω 40. Και ποιοι κόμβοι με βοήθησαν για να φτάσω στο 40. Κοιτάζω το ζευγαράκι μου. Αυτό εδώ. Ο 1 ήταν ήδη μόνιμος, για κοίτα εδώ είναι μόνιμος, άρα και ο 3 πρέπει και αυτός να γίνει μόνιμος. Άρα ποιος είναι ο κόμβος που θα λυθεί για να γίνει μόνιμος, είναι ο κόμβος 3. Πώς έφτασα στον 3, ξεκινώντας από τον 1. Ο 1 δεν με πήγε κατευθείαν στον 3, άρα έχουμε και γράφω παιδιά το 3 στον οποίο έφτασα από τον 1. Άρα πλέον η μόνιμη κόμβη μου ποιοι θα είναι. Αυτή που είχα πριν. 1, 2, 1 και μπήκε στη ζωή μου τώρα και εγώ. 3, στον οποίο έφτασα από τον 1. Και έτσι παιδιά η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι που να τους κάνω όλους ή μόνο τον προορισμό μόνιμους. Εδώ έχω κάνει τον 1, τον 2 και τον 3. Πόσοι είναι όλοι οι κόμβοι στην άσκησή μου. Όλοι οι κόμβοι μου είναι 5. Άμα του κάνω όλου μόνιμου, έχει τελειώσει η άσκησή μα. Άρα, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζουμε ακόμα την ίδια δουλειά, έτσι. Πάμε. Οπότε, πάμε και σε άλλη επανάληψη. Τρίτη επανάληψη. Τρίτη επανάληψη. Ξαναγράφω, παιδιά, τις στήλες μου με το ίδιο ποιηματάκι που έχουμε πει. Έτσι, πάλι πάω και γράφω τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, η πρώτη στήλη μου είναι το σύνολο των μονίμων κόμβων, πρώτη στήλη πάντα, αυτός παιδιά είναι ο επίσημος τρόπος, έτσι. Ο ανεπίσημος είναι να, να, τα γράψω όλα αυτά με λόγια. Καταλαβαίνετε ότι θα με πάρει πολύ χρόνο, έτσι. Τουλάχιστον έτσι γλιτώνω χρόνο. Ακμή άμεσα συνδεδεμένου κόμβου, θέλω τα άμεσα μονοπάτια, αυτά που με πάνε κατευθείαν, όχι αυτά που με πάνε μέσω λαμίας, μέσω ενός άλλου κόμβου στον προορισμό μου. Θέλω αυτά που με πάνε κατευθείαν. Λοιπόν, μετά. Προσωρινό μήκο διαδρομή. Προσωρινό μήκο διαδρομή. Τι εννοώ, παιδιά, όταν λέμε άμεσα. Δηλαδή, θέλουμε για παράδειγμα από το εργάλεο να πάμε κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Χωρί να χρειάζεται να αλλάξουμε γραμ... ενδιάμεση γραμμή στο Σύνταγμα. Ευτυχώ τώρα αυτό γίνεται κατευθείαν. Παλιά έπρεπε να περάσουμε μέσω Συντάγματο. Αυτό σημαίνει άμεσα μονοπάτια. Αυτά που με πάνε κατευθείαν στον προορισμό. Προσωρινό μήκο διαδομή, η τρίτη στήλη. Η επόμενη στήλη είναι ο κόμβος που θα λυθεί, που λύνεται κάθε φορά που απελευθερώνεται και γίνεται και αυτός μόνιμος. Και η τελευταία στήλη μου είναι το συνολικό μήκος ελάχιστης διαδρομή. Συνολικό μήκος ελάχιστης διαδομής. Αυτές, παιδιά, είναι οι στήλες μου. Μάλιστα. Κάθε πίνακας προκύπτει Κάνοντας αντιγραφή από τον αμέσω προηγούμενο, για να θυμηθώ, παιδιά, λίγο στον προηγούμενο πίνακα. Ποιοι ήταν οι κόμβοι μου, όπω του είχα βρει. Α, μάλιστα, αυτοί εδώ, έτσι. Ένα, δύο από τον έναν, τρία από τον ένα. Για πάμε λίγο να τα γράψω εδώ, μην γυρίζω πίσω. Είναι. Ένα, δύο, ένα, τρία. Αυτό το κάνω λίγο για να μην γυρίζω προ πίσω. Ποια στήλη συμπληρώνω πάντα πρώτα. Αυτή. Ωραία. Ποια μονοπάτια. Ξεκινάνε από τον 1 Για να κάνω αντιγραφή από τον προηγούμενο πίνακα Ε-ΠΡΙΑ Μονοπάτι που ξεκινάει από τον 1 Αντιγραφή από τον προηγούμενο πίνακα παιδιά Άρα γράφω 1-3 Μάλιστα Ποια μονοπάτια ξεκινάνε από τον 2 Για να κάνω αντιγραφή από τον προηγούμενο 2-3 2-4 2-5 Τα αντιγράφω 2-3 2-4 2-5 Ποια μονοπάτια τώρα ξεκινάνε από τον 3 που μπήκε στη ζωή μου. Για πάμε στο σχήμα. Είμαι στον 3, έτσι. Ωραία. Ποια μονοπάτια ξεκινάνε από τον 3. Για να δούμε. Είναι ο 3, 4. Εντάξει, παιδιά δεν κάνω τίποτα. Απλά παρατηρώ το σχήμα μου. Είναι ο 3 και με πάει στον 4. Ο 3 με πάει στον 5. Ο 3 με πάει στον 2. Ο 3 με πάει στον 1. Άρα έχουμε τα μονοπάτια από το 3 για να πάω στον 1, από το 3 για να πάω στο 2, από το 3 για να πάω στον 4 και από τον 3 για να πάω στον 5. Πάμε να τα γράψουμε. Οπότε έχουμε. 3, 1, μην πάνε κοβάλισε. Κάποια θα τα σβήσουμε. Δεν χρειάζονται όλα. Γιατί δεν χρειάζονται όλα, Γιατί είπαμε μόλις κάνω αυτή τη στήλη, παιδιά, πρώτο προχωρήσω στι άλλε. Σβήνω. Αυτή η στήλη. Αυτή εδώ, το, αυτό το μονοπάτι μου χρειάζεται. Ε, δεν μου χρειάζεται. Και ο 1 είναι μόνιμος και ο 3 είναι μόνιμος. Δεν μου χρειάζονται τα μονοπάτια όπου και οι δύο κόμβοι είναι μόνιμοι. Το σβήνω. Ε, προφανώς, ούτε και αυτό χρειάζεται για τον ίδιο λόγο. Φεύγει και αυτό. 2-3, ούτε αυτό χρειάζεται. Και ο 2 είναι μόνιμος και ο 3. Φεύγει και αυτό. Φεύγει και το αντίστοιχο 3-2. Εντάξει. Άρα τελικά μου έμεινε 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. Αυτό φυσικά, παιδιά που θα βαθμολογήσει, πρέπει να τα δει γραμμένα στην τελική τους μορφή, έτσι. 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. Άρα τα γράφω έτσι. 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. Καταλάβα, παιδιά, τη σου τη. Σβήνω τα μονοπάτια όπου και οι δύο κόμβοι έχουν γίνει μόνιμοι. Μάλιστα. 2, 4. Τι μήκο έχει αυτή η διαδρομή. Αντιγραφή, παιδιά, από τον προηγούμενο πίνακα. 2-4. Για να δούμε το 2-4. 62. Και το 2-5, 85. Άρα έχουμε 62-85. Ε, να ερμηνεύσουμε λίγο, παιδιά, τι σημαίνει αυτό το 2-4, έτσι. 2-4 τι σημαίνει. Εννοείται ότι έχω ξεκινήσει από την αφετηρία μου. Από την αφετηρία, πήγα πρώτα στο Σύνταγμα, στον κόμβο 2. Και από τον κόμβο 2 μετά με πήγε στο αεροδρόμιο, στον κόμβο 4. Δηλαδή, πήγα από τον 1 στον 4, αλλά πέρασα πρώτα από τον 2. Απλά, για λόγους συντομίας ότι εννοείται ότι έχω ξεκινήσει από την αφετηρία, το γράφουμε συντομία 2-4. Δηλαδή, ότι πήγα στον 4 από την αφετηρία μου, τον κόμβο 1, αλλά πέρασα πρώτα για μια στάση από τον κόμβο 2. Εντάξει, έτσι λίγο να το θυμόμαστε. 3-4. Μάλιστα. Τι μήκο έχει αυτό το μονοπάτι. Πάμε. Εννοείται Ξεκινάω από τον 1. Πόσο θέλω, παιδιά, για να πάω από το 1 στο 3. Από το 1 στο 3. Μάλιστα. Για να δούμε λίγο, παιδιά, από το προηγούμενο μπίνακα, μήπως μπορεί να μας βοηθήσει. Από τον 1 στο 3. Να το. Πόσο μου λέει. 40. Με άλλα λόγια, παιδιά, πόσο θέλω για να φτάσω από την αφετηρία μου στο 3. Άμα δω από την αφετηρία στο 3, πόσο θέλω εδώ κάτω. 40. Τώρα κάποιο μπορεί να πει για κάτσε. Και αυτό εδώ κάτω δεν με πάει στον 3. Και ο 2-3. Γιατί? Ξεκίνησα από τον 1, πήγα στον 2 πρώτα, αλλά με πήγε και αυτό στον 3. Και πάλι έχω από τον κόμβο 1 ότι πήγα στον κόμβο 3. Αλλά πέρασα πρώτα από τον κόμβο 2. Και πόσα χιλιόμετρα με πήρε παιδιά όλο αυτό, το 2-3. 98. Ενώ πηγαίνοντας απευθείας από τον 1 στον 3, πόσο με πήγε? 40 χιλιόμετρα. Αφού έχω ένα πρόβλημα σύντομης διαδρομής, παιδιά, κρατάω το συντομότερο, το 40, έτσι. Αυτό λίγο, παιδιά, το πάει για να το διευκρινίσουμε. Και τα δύο μονοπάτια, είτε το 1-3 πάρω, με πάει στον κόμβο 3. Και το 2-3, και αυτό με πάει στον κόμβο 3. Ξεκίνησα από την αφετηρία μου, το 1. Έκανα μία στάση πρώτα στον κόμβο 2 και από τον κόμβο 2 πάλι πήγα εκεί που ήθελα, στον 3. Αλλά εδώ θέλω 98 χιλιόμετρα. Ενώ στο απευθεία, στο 1-3, θέλω μόνο 40. Έχω ένα πρόβλημα σύντομη διαδρομή. Κρατάω το πιο σύντομο μονοπάτι. Έτσι, το 40. Το κούρασα λίγο, αλλά έχει το νόημά του. Άρα από τον 1 για να πάω στο 3 θέλω 40. Συν από τον 3 για να πάω στον 4. Πόσο θέλω, για να δούμε το σχήμα μου. Από τον 3 να πάω στον 4. Πόσο θέλω, παιδιά. 26 χιλιόμετρα. Άρα πάω και γράφω συν 26 χιλιόμετρα. 66. Και εδώ μην κουραζόμαστε, το ίδιο. 3, 5 πόσο κάνει. Για να πάω από την αφετηρία μου στο 3 θέλω 40. Για να πάω από το 3 στο 5. Για να δω λίγο το σχήμα μου. Από το 3 στο 5. Από το 3 θέλω να πάω στον 5. Ε, πόσο θέλω. Για ακολούθα το μονοπάτι σου. 38. Άρα πάω και προσθέτω συν 38 και όλο μαζί 78. Ωραία, ποιο από όλα αυτά είναι το μικρότερο. Από όλα αυτά το μικρότερο είναι το 62. Άρα το συνολικό μήκος της ελάχιστης διαδρομής είναι το 62. Ποιος κόμβος θα λυθεί. Ποιο ζευγαράκι με πήγε στο 62, το 2, 4. Ο 2 είναι ήδη μόνιμος, το βλέπω και από εδώ. Άρα πρέπει και ο 4 και αυτός να απελευθερωθεί και να γίνει μόνιμος. Άρα λύνεται ο κόμβος 4, στον οποίο έφτασα από τον κόμβο 2. Από τον κόμβο 2. Ο κόμβος 2 με οδήγησε στο 4. Άρα το σύνολο το λιμένο κόμβο θα είναι ο 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2. Α, μάλιστα, παιδιά. Άλλο ένα κόμβο άμα λυθεί και ο 5 θα του έχω λύσει όλου. Θα έχουν γίνει όλοι οι κόβοι μου μόνιμοι. Λοιπόν, το σβήνω λιγάκι αυτό. Άρα τι έχουμε. Οπότε, πάμε στην τέταρτη επανάληψη και τελευταία για να απελευθερώσουμε και τον κόβο 5. Να του έχω απελευθερώσει όλου. Άρα, και πάλι γράφουμε τι στήλε. Έχω τη στήλη των μόνιμων κόμβων, μάλιστα. Έχω μετά την ακμή άμεσα συνδεδεμένου κόμβου. Μετά έχουμε το προσωρινό μήκος διαδρομής, πολύ ωραία. Μετά έχουμε τον λιμένο κόμβο, λιμένος κόμβος και μετά έχουμε φυσικά, οι στήλες δεν αλλάζουν, έτσι, τα ίδια ονόματα βάζω. Συνολικό μίκος ελάχιστης διαδρομή. Πολύ ωραία. Ίδιες στήλες πάντα. Τραβάω μια γραμμή. Οπότε, οι κόμβοι που μπήκαν στη ζωή μου τώρα είναι αυτοί εδώ. Πάμε να συμπληρώσω τη δεύτερη στήλη. Άμεσες ακμές. Ποια άμεσα μονοπάτια ξεκινάνε από τον έναν. Λοιπόν, ποια άμεσα μονοπάτια ξεκινάνε από τον έναν. Για κάνω αντίγραφη από τον προηγούμενο πίνακα. Εδώ ξεκινάνε από το 2, εδώ ξεκινάνε από το 3, άρα δεν έχω καθόλου ένα. Δεν γράφω. Ποια άμεσα μονοπάτια ξεκινάνε από τον 2, κάνω αντιγραφή από τον προηγούμενο, 2, 4, 2, 5. Ξεκινάνε από τον 2, 2, 4, 2, 5. Ποια μονοπάτια ξεκινάνε από τον 3, 3, 4, 3, 5. Αντιγραφή πάντα από τον αμέσως προηγούμενο πίνακα, έτσι, 3, 4, 3, 5. Μάλιστα. Ε, και τώρα μπήκε στη ζωή μου 4. Ποια μονοπάτια άμεσα άμεσα ξεκινάνε από τον 4. Για πάμε να δω το σχήμα μου. Λοιπόν, είμαι στο 4, έτσι. Να καθαρίσω και λίγο το σχήμα. Είμαι στον κόμβο 4. Πού είναι ο 4? Να απ το. Από το 4 μπορώ να πάω στον 2. Από τον 4 μπορώ να πάω στον 5. Από το 4 να πάω κατευθείαν, έτσι. Τα κατευθείαν μονοπάτια με ενδιαφέρουν. 4 να πάω στο 3. Άρα έχω τα μονοπάτια 4, 2, 4, 3, 4, 5. Πάμε να τα γράψω. Οπότε έχουμε 4, 2, 4, 3 και να το στριμώξω λίγο. 4, 5. Δεν μου χρειάζονται όλα αυτά. Κάποια σβήνω. Ποια σβήνω. Για κοίτα. 2, 4. Το σβήνω. Γιατί και ο 2 είναι μόνιμος και ο 4. Επροφανώς βίνω και το 4-2 για τον ίδιο λόγο, έτσι. Τι άλλο σβήνω. 3-4 και ο 3 έχει γίνει μόνιμος και ο 4. Μονοπάτια που συνδέουν δύο μόνιμους κόμβους δεν μου χρειάζονται. Σβήνω και το 4-3. Αντίστοιχα. Επροφανώς παιδιά τι έμεινε. Το 2-5, το 3-5 και το 4-5, έτσι. 2-5, 4-5. 4-5. Ε, αυτά πάω και τα γράφω. Να τα σβήσω λίγο όμω να με φτάσουν. Εγώ τελικά, παιδιά, πρέπει να το εμφανίσω την τελικη κατασταση ετσι 2 5 2 5 3 5 4 5 Ποιο είναι το μήκο της διαδρομή. 2, 5 Ουσιαστικά είναι από την αφετηρία μου να φτάσω στο 5 η απόσταση αυτή έχει μήκο, άμα κοιτάξω από τον αμέσως προηγούμενο πίνακα και κάνω αντιγραφή. 85. 3-5, πόσο έχει, 78. Για πάμε τώρα και στο 4-5, 4-5. Που αυτό παιδιά τι σημαίνει. Πρώτα πάω από τον 1 στο 4. Πόσο μήκο θέλω για να πάω από το 1 στο 4. Μην κοιτάζει καθόλου το σχήμα. Κοίταξε μόνο τους πίνακες σου. Για κοίτα. Ποια μονοπάτια. Με οδηγούν στο 4 από την αφετηρία. Αυτό το μονοπάτι. Αλλά αυτό το μονοπάτι, παιδιά, τι, περνάει πρώτα από τον 2. Πάω από τον 1 στον 4, περνώντα από τον 2. Και αυτό με πάει στο 4, αλλά περνάω από τον 3. Ποιο από όλα αυτά θα κρατήσω. Το πρώτο μονοπάτι που περνάει από τον 2 θέλει 62 χιλιόμετρα. Το άλλο μονοπάτι που περνάει από τον 3 θέλει 66 χιλιόμετρα. Άρα προφανώ εγώ κρατάω το μικρότερο μονοπάτι. Και το μικρότερο μονοπάτι, παιδιά, ποιο είναι, το 62. Μην πάμε και πέσουμε, παιδιά, κατευθείαν στην παγίδα. Όποιο δούμε μπροστά μα που να οδηγεί στο 4, αυτό παίρνουμε. Το συντομότερο, έχουμε πρόβλημα σύντομη διαδρομή. Το συντομότερο που με πάει στο 4, περνώντα πρώτα από τον 2. Εντάξει. Το μονοπάτι που με πήγε από την αφετηρία 1 στον κόμβο 4, αλλά πρώτα πέρασε. Από ποιο κόβο πέρασε πρώτα. Δεν πέρασε πρώτα από τον κόβο 2. Από αυτόν εδώ. Άρα έχει μήκο 62. Μικρότερο από ότι το αντίστοιχο που θέλει 66. Οπότε, για να πάω από το 1 στο 4 θέλω 62 χιλιόμετρα. Συν, για να πάω από το 4 στο 5. Ε, γι' αυτό παιδιά πρέπει να κοιτάξω το σχήμα μου. Πόσο θέλω για να πάω από τον κόμβο 4 στον κόμβο 5. Πόσο θέλω. 12 χιλιόμετρα. Άρα πάω και γράφω συν 12 και μας κάνει 74. Ποιο από όλα αυτά είναι το μικρότερο, το μικρότερο είναι το 74. Άρα αυτό είναι η ελάχιστη διαδρομή μου, άρα ο λιμένος κόμβος, ο κόμβος που θα λυθεί είναι ποιος. Για να δούμε, να το σβήσω λίγο αυτό εδώ, μας μπερδεύει το 1. Οπότε, έχουμε αυτό το ζευγαράκι. Ο 4 ήταν ήδη μόνιμος από πριν, άρα θα γίνει μόνιμος και ο 5. Οπότε θα απελευθερωθεί ο κόμβος 5. Πώς έφτασα στον 5 από τον 4, άρα 5, 4. Άρα η μόνιμη κόμβη μου είναι πλέον η 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 και τώρα μπήκε στη ζωή μου και ο 5, 4. Λοιπόν, η άσκηση, παιδιά, η διαδικασία τέλειωσε. Του έκανα όλου μόνιμου. Τον 1, τον 2, τον 3, τον 4, τον 5. Του έκανα όλου μόνιμου. Άρα δεν έχει νόημα πλέον να ψάξω. Και για να σου πω κάτι, τι είναι αυτό το 74, παιδιά. Αν θέλω λίγο να το κουράσω λίγο, 74, παιδιά είναι το συντομότερο μονοπάτι από, το, από την αφετηρία 1. Για να πάω στον κόμβο 5, να πάω δηλαδή στο τέλο, το συντομότερο μονοπάτι που μπορώ να ακολουθήσω είναι αυτό που έχει μήκος 74 χιλιόμετρα. Και ποιο μονοπατάκι είναι αυτό, για να το γράψω, στον 5. Πώς πήγα στον 5, για κοίτα αυτό εδώ που έχεις γράψει, πώς πήγες εσύ στον 5, από τον 4. Άρα ο 4 με πήγε στον 5. Μα πώς έφτασα στον 4, καταλάβαμε, πάω από μπρο προς τα πίσω για να βρω... Από πού ξεκίνησα, έτσι, να βρω την ιστορία μου, από πού ξεκίνησα. Πώς πήγα στον 4, στον 4 πήγα από τον 1, γι' αυτό βάζω δείκτες, για να μου δείχνουν από πού ξεκίνησα, στον 4 πήγα, ωραία, άρα παιδιά αυτό είναι το πιο σύντομο μονοπάτι που με πήγε τελικά εκεί, από τον 5 έφτασα με τη βοήθεια του 4, 4. Α, μισό παιδιά, εδώ έχει γίνει ένα τυπογραφικό. 4-2. Κοίτα, 4-2. Γιατί έγραψα 4-1. Για να το ξαναπάμε λίγο από την αρχή. Πώ έφτασα στο 5 από τον 4, έτσι. 5-4, μάλιστα. Πώ έφτασα στο 4 από τον 2. Αυτό που μου λέει ο δείκτη. Πώ έφτασα στον 2 από τον 1, από την αφετηρία. Άρα το συντομότερο μονοπάτι που με πάει από την αφετηρία 1 στο τέλος 5 είναι από το 1 πάω στο 2, από το 2 πάω στο 4, από το 4 πάω στο 5. Αυτή η διαδρομή έχει μήκος 74 χιλιόμετρα. Και όντω, άμα πάω να το τσεκάρω και από το σχήμα. Για κοιτά, αυτό που θα κοκκινήσω, παιδιά, είναι το συντομότερο μονοπάτι. Από το 1 να πάω στο 2, από το 2 να πάω στο 4, από το 4 να πάω στο 5. Από το 1 για να πάω στο 2 θέλω 30. Και άλλα 32, 62. Και άλλα 12, 74 χιλιόμετρα θέλω συνολικά. Λοιπόν, ε, αυτό το είπα παιδιά, σαν παρένθεση. Αυτό δεν θέλει να του βρω το συντομότερο μονοπάτι από την αφετηρία προ το τέλο. Αυτό θέλει να του βρω τι? τα συντομότερα μονοπάτια, τι διαδρομέ από τα γραφεία σε κάθε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, τι θέλω. Από το 1, πώς πάω πιο σύντομα στο 2. Από το 1, πάω, πώς πάω πιο σύντομα στο Supermarket 3. Από το 1, πώς πάω πιο σύντομα στο Supermarket 4. Από το 1, πώς πάω πιο σύντομα στο Supermarket 5. Θέλει να του βρω το κάθε μονοπάτι, πώς θα πάω από την αφετηρία προς το κάθε Supermarket ξεχωριστά. Λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Πάμε να το βρούμε. Ουσιαστικά την άσκηση την έχουμε λύσει έτσι. Τώρα το θέμα είναι η απάντηση, δεν είναι τίποτα. Ωραία. Του κάνω ένα πινακάκι. Είναι ένα πινακάκι απάντηση. Όλοι οι μου είναι ο 1, ο 2, ο 3, ο 4 και ο 5. Μάλιστα. Πάμε. Μια άλλη στήλη που ονομάζεται συντομότερη διαδρομή. Αυτό, παιδιά, το πινακάκι, σε αυτό το πινακάκι φαίνονται τα σύντομα μονοπάτια. Κανονικά η άσκηση μπορούσε να έχει τελειώσει και με αυτό που έκανα. Αλλά θέλει να του πω παρατηρητικά ποια είναι τα σύντομα μονοπάτια. Και εδώ είναι η ελάχιστη απόσταση από την αφετηρία πάντα. Λοιπόν, η αφετηρία. Προφανώ η αφετηρία απέχει 0 από τον εαυτό τη, άρα 0 απόσταση. 2. Θέλω το μονοπάτι 1, 2. Επάμε λίγο στου πινάκε πίσω να δούμε πόσο κάναμε για να πάμε από το 1 στο 2. Γίνα λίγο πίσω, να το. Από το 1 για να πάω στο 2, πόσο έκανε, 30. Άρα πάω και γράφω 30. Παρατήρηστε, δεν θέλει τίποτα. Απλά καταγράφω αυτά που έχω ήδη γράψει. 1, 3. Από το 1, για να πάω στο 3. Άμα κοιτάξω το πινακάκι μου είναι 40. 4. Πώς πάω παιδιά πιο σύντομα από το 1 στο 4. Για να τσεκάρω λίγο τα αποτελέσματά μου. 1, 4. Για κοίτα παιδιά, πια ανταποκρίνονται σε αυτό το σενάριο. Για κοίτα. Έφτασα στο 4. Αλλά από πού πέρασα πρώτα, από τον 2. Δηλαδή, ξεκίνησα από την αφετηρία μου, το 1, έκανα μια στάση στο 2 και πήγα μετά στο 4. Αλλά και εδώ με πάει στο 4. Ξεκίνησα από την αφετηρία 1, πήγα μέσω λαμία, μέσω κόμβου 3 και έφτασα στο 4. Αλλά στην πρώτη περίπτωση έκανα 62 χιλιόμετρα, ενώ στην άλλη 66. Κρατάω παιδιά το πιο φτηνό, έτσι, το πιο λίγο, το 62. Οπότε, έχουμε το μονοπάτι ότι από το 1. Πήγα στο 2 και μετά αυτό με πήγε στον 4. Άρα το μονοπάτι που θέλω είναι ότι από την αφετηρία πήγα πρώτα στον 2 και μετά πήγα στον 4. Από αυτό είναι 62 χιλιόμετρα. Έτσι, ε, για να πάω στο 5, παιδιά, είναι αυτό που γράψαμε πριν. Το συντομότερο μονοπάτι που με πήγε από την αφετηρία μου στο τέλος μου. Αυτό που γράψα πριν. 1, 2, 4, 5. Εντάξει, και αυτό το βρήκα, παιδιά, κοιτάζοντας εδώ το σύνολο των κόβων. Οι δείκτε με βοήθησαν να βρω από πού ξεκίνησα, να βρω τι ρίζε μου. Άρα, όπω είπαμε και πριν, για να πάω από το 1 από την αρχή στο τέλο, πήγα από το 1 στο 2, από το 2 στο 4 και από το 4 στο 5. Όλο αυτό το μονοπάτι, πόσα χιλιόμετρα μα πήρε, 74. Το τελικό νομεράκι που προκύπτει εδώ στο τέλο, πάντα. 74. Αυτά, παιδιά, είναι τα συντομότερα μονοπάτια. Από τα κεντρικά για να πάω στο Supermarket 2 έκανα 30 χιλιόμετρα το συντομότερο. Από το 1 για να πάω στο 340. Από, από τα κεντρικά γραφεία για να πάω στο Supermarket 4 περνώντα από το 2 έκανα το συντομότερο 62 χιλιόμετρα. Και από τα κεντρικά 1 για να πάω στο Supermarket 5 περνώντα πρώτα από το Supermarket 2 και μετά από το Supermarket 4 έκανα το συντομότερο 74 χιλιόμετρα. Σχόλιο. Αυτό το τελευταίο, παιδιά, είναι το συντομότερο μονοπάτι που με οδηγεί από την αρχή στο τέλος. Ενώ αυτά είναι τα ενδιάμεσα μονοπατάκια που με πάνε κάθε φορά στο σπερμάκετ 2, στο σπερμάκετ 3, στο σπερμάκετ 4. Αυτό με πάει κατευθείαν από την αρχή στο τέλος. Συμπέρασμα. Λοιπόν, τελικά την άσκηση την τελειώσαμε σε ένα μόλις αρχείο. Μελετήστε την και επιστρέφουμε με καινούργια άσκηση.